Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και απόψε σε άλλη μια ενδιαφέρουσα διάλεξη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Απόψε λοιπόν έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή φιλοσοφίας, συγγραφέα, αλλά και γνωστό επιφυλιδογράφο, τον γνωστό σε όλους μας και από τις εύστοχες παρεμβάσεις ουσίας που κάνει στην κοινωνική αλλά και πολιτική επικαιρότητα του τόπου μας, τον κύριο Χρήστο Γιαναρά. Ο οποίος σήμερα θα μας αναπτύξει το θέμα «Η ελληνικότητα ως προσωπική έβρεση». Παρακαλώ τον Δήμαρχο Ασπροπύργου και Πρόεδρο του Πνευματικού μας Κέντρου, κύριο Νικόλαο Μελετίου, να καλωσορίσει τον κύριο Γιαναρά. Αξιότιμη καλεσμένα μας, καθηγητή κύριε Χρήστο Γιαναρά, καλωσορίσατε για άλλη μια φορά στην πόλη μας. Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, κύριε Πρώην Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, κύριε Δικιάρχα, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που από ό,τι φαίνεται όχι μόνο περισσεύουν οι πολέμοι της ελληνικότητάς μας, αλλά και πολλαπλασιάζονται αυτοί που αγωνίζονται να ορθώσουν εμπόδια στην προσπάθειά μας να τα αναζητήσουμε, εμείς σε αυτό εδώ το μετερίζει, το πνευματικό μας αναζητήσεων, έχουμε το προνόμιο της απόψινης πνευματικής συνάντησης με έναν εκ των κορυφαίων της διανόησης της σύγχρονης Ελλάδας. Και είμαι βέβαιος ότι απόψε όχι μόνο θα βαδίσουμε μαζί του στους δρόμους που οδηγούν στην προσωπική και στη συλλογική έβρεση της ελληνικότητάς μας, αλλά και ότι θα αντλήσουμε όλοι μαζί με τη βοήθεια του κύριου Γιαναρά εκείνα τα διδάγματα που αφορούν στη στάση μας ενάντια σε αυτούς που την αντιμάχονται και μάλιστα από κέρυες θέσεις. Σε αυτούς που πολεμούν την ψυχή μας πολλές φορές και με την επιδότηση του ελληνικού κράτους. Θου κύριε, φυλακήν το στόματί μου. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Μια κουβέντα μόνο, ως Έλλην πολίτης, που με τη θέληση των συμπατριωτών ανέλαβε το χρέος να εκφράσει τα συλλογικά οράματα αυτής της πόλης ως Δήμαρχος και ως Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου. Όσο και να απασχίζουν κάποιοι να μας αποπροσανατολίσουν, όσο και να προσπαθούν να ταυτίσουν την ελληνικότητα με τη γραφικότητα και κάθε τι το ψευδές και ψευδεπίγραφο, εμείς οι απλοί πολίτες αυτής της χώρας δεν χάνουμε το προσανατολισμό μας. Επιζητούμε καθημερινά τη συνάντησή μας με την ελληνικότητα ως πρόταση πολιτισμού, ικανή να συνεγείρει τον καθένα από εμάς, να υψώσει τις τοπικές κοινωνίες, τη νέα γενιά, την πατρίδα ολάκερη. Σε αυτή τη πορεία, η βοήθεια που μας παρέχει, κύριε Γιαναρά, η δική σας παρτηρία, η δική σας καθαρή φωνή στη Βαβέλ που βιώνει η πατρίδα μας, είναι καταλυτική. Γι' αυτό, κύριε Γιαναρά, σας ευχαριστούμε θερμά και σας καλωσορίζουμε με αγάπη. Και τώρα να καλέσουμε τον Αντιπρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, κύριο Κώστα Τσίγκο, να μας παρουσιάσει τον κύριο Γιαναρά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βιογραφικό του κυρίου Γιαναρά. Ο κύριος Χρήστος Γιαναράς, καθηγητής φιλοσοφίας, συγγραφέας και επιφυλιδιογράφος, γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα, όπου και σπούδασε θεολογία, ενώ συνέχισε με σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βόνης και στο Παρίσι. Διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, διετέλεσε καθηγητής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών της Αθήνας, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Επίσης, έχει διδάξει Βυζαντινή Θεολογία και Φιλοσοφία στο Άγιο Σέργιο Παρισίων, στο Ινστιτούτο Οικουμενικών Σπουδών στο Παρίσι, στη Θεολογική Σχολή της Γενέβης, στη Φιλοσοφική Σχολή της Κρήτης, στο Ρέθυμνο, αλλά και αλλού. Ο κύριος Γιαναράς, παράλληλα με την τακτική του επιφυλιδογραφία, παρεμβαίνει στην κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα. Τον καλωσορίζουμε. Καλωσορίζω στην πόλη μας, κύριε Γιαναρά. Κ.
Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι, είναι για μένα μεγάλη χαρά να είμαι για δεύτερη φορά στο Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ασποπύργου και να έχουμε αυτή την επικοινωνία, γιατί το σημαντικότερο νομίζω είναι σε αυτές τις περιπτώσεις η συζήτηση που κάνουμε και η ανταλλαγή απόψεων και όχι τόσο το καινούργιο υλικό που εγώ μπορεί να προσκομίζω. Θα ήθελα εισαγωγικά να σας θυμίσω μερικά πράγματα, μάλλον κάτι πολύ απλό που οι αρχαίοι το συνόψιζαν σε μία μόλις φράση, ότι τα καλά κόπης κτώνται. Τα πολύτιμα πράγματα τα αποκτά ο άνθρωπος στη ζωή του με κόπο. Και ο κόπος χρειάζεται, διότι όσο πιο πολύτιμο είναι κάτι, τόσο περισσότερη προσπάθεια θέλει για να το ανακαλύψεις, να το εκτιμήσεις, να το αξιολογήσεις. Τα πολύτιμα πράγματα δεν είναι τόσο πάντοτε χρηστικά, αλλά είναι αυτά τα οποία δίνουν νόημα στη ζωή και ποιότητα στη ζωή. Να πω απλοϊκά παραδείγματα. Θέλει κόπο για να κατέχεις μια ξένη γλώσσα. Να μάθεις και να κατέχεις μια ξένη γλώσσα. Μια ξένη γλώσσα δεν είναι απλώς χρηστικό εφόδιο. Σου ανοίγει έναν άλλο κόσμο. Ιστορικές καταβολές, συνήθειες, νοοτροπίες, επιτεύγματα μιας άλλης κοινωνίας. Κυριολεκτικά σε βάζει σε έναν άλλο κόσμο. Σε προϊόντα της τέχνης μιας άλλης κοινωνίας. Το να κατέχεις, να μάθεις και να κατέχεις μια μουσική γλώσσα, να μπορείς να εκφράζεσαι με ένα μουσικό όργανο, αυτό πια αν θέλει επίσης επιμονή, προσπάθεια, χρόνια πολλά να διαθέσεις για να φτάσεις να το κατέχεις. Το να μάθεις να βλέπεις την τέχνη. Την τέχνη μπορεί να τη βλέπει ένας αδαής και να μην του λέει τίποτα. Απλώς να έχει μια κάποια αισθητική ικανοποίηση, κάποια εφραντικά αισθήματα. Επιπόλαια θέλει καλλιέργεια, θέλει παιδεία, θέλει πείρα αρκετή για να μπορεί η τέχνη, οποιαδήποτε τέχνη, ζωγραφική, μουσική, η αρχιτεκτονική, η ποίηση να σου δίνει χαρά, να σου δίνει πλούτο ζωής, να πλουτίζει η ύπαρξή σου μέσα από την επαφή με την τέχνη. Θα έλεγα τέλος σε αυτά τα απλοϊκά παραδείγματα ότι ακόμα και μία ανθρώπινη σχέση, μια πραγματική σχέση, θέλει κόπο για να κατορθωθεί. Εκεί ο κόπος δεν είναι ίσως τόσο χρονικός ή σωματικός. Εκεί είναι ο κόπος του να υπερβείς το εγώ σου για να μπορέσεις πραγματικά να συναντηθείς με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να προβάλλεις εσύ ένα θωρακισμένο εγώ. Τότε μόνο συγκρούσεις δημιουργείς. Μια σχέση κατακτιέται. Θέλει πραγματικά υπομονή, προσπάθεια και ετοιμότητα. Αυτή είναι την ετοιμότητα του να δοθείς, να υπερβείς, όπως είπα, τις εγωκεντρικές σου απαιτήσεις. Μια τέτοια πορεία προϋποθέτει και το να ανακαλύψεις ότι είσαι Έλληνας. Θα θεωρήσετε πιθανόν περιττή αυτή την εισαγωγή μου, αλλά μην μου αρνηθείτε ότι σήμερα η τάση μας είναι μάλλον να θεωρούμε ως κάτι αυτονόητο το ότι γεννηθήκαμε Έλληνες. Αυτή η τάση ενισχύθηκε κέρια, ίσως και να δημιουργήθηκε, από τη στιγμή που ιδρύθηκε το ελλαδικό κράτος. Αυτό το γεγονός, το τόσο σημαντικό για την ιστορία του ελληνισμού, έχει μερικές παρενέργειες οι οποίες πρέπει να μας προβληματίσουν. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε ποτέ διαρωτηθεί, μάλλον σας έχει κάνει ποτέ εντύπωση, ότι ο ελληνισμός,
απέκτησε για πρώτη φορά γεωγραφικά σύνορα το 1833 με την ίδρυση του Ελλαδικού κράτους. Πριν από τότε, τι ήταν ο ελληνισμός, ποια ήταν τα σύνορά του? Ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε στην ιστορία και αυτό που μας δημιουργεί πολλές φορές και πληθώρα παρεξηγήσεων και παρανοήσεων, το Βυζάντιο, το λεγόμενο Βυζάντιο, ήταν ελληνικό ή όχι? Εμείς ξέρουμε, δηλαδή με μια, πώς να το πω, επιπόλαιη προσέγγιση της ιστορίας, μαθαίνει κανείς ότι το 147 μετά Χριστόν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τον κυρίως ελλαδικό χώρο και από τότε ο ελληνισμός θεωρητικά είναι υπόδουλος στους Ρωμαίους. Ναι, αλλά τι θα πει υπόδουλος σε αυτή την περίπτωση? Εκείνη την εποχή τεράστιοι πληθυσμοί σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, από την Ιταλία μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας και μέχρι τις παραδουνάβιες περιοχές και κάτω μέχρι την Αίγυπτο, η κοινή γλώσσα ήταν η ελληνική. Και όσο προχωρούσαν οι αιώνες, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υφίστατο μια ένδοθεν άλωση από τον ελληνισμό μέχρι τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα με τον Ιουστινιανό, που καταργήθηκαν και τυπικά και στον τύπο τα λατινικά και πλέον είχαμε να κάνουμε μια αυτοκρατορία. Βέβαια ο εξελληνισμός αυτός ενισχύθηκε και από την ιδιοφυΐα του Κωνσταντίνου, ο οποίος επέλεξε να χτίσει την καινούργια πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στις ακτές του Βοσπόρου, στον Κεράτιο Κόλπο, εκεί που οι Μεγαρείς είχαν ιδρύσει μια αποικία, ο Βίζας, ο Μεγαρεύς, είχε ιδρύσει το Βυζάντιον. Και στον ίδιο κέριο γεωγραφικά και στρατηγικά αυτό τόπο, ο Κωνσταντίνος έφτιαξε την Νόβα Ρώμα, τη Νέα Ρώμη, που ο λαός προς τιμήν του την ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, πού ήταν τα σύνορα του ελληνισμού σε όλη αυτή τη διαδρομή στα χίλια χρόνια της λεγόμενης σήμερα Βυζαντινής Αυτοκρατορίας? Θέλω κοντολογής να επιμείνω ότι ο ελληνισμός ήταν επί πολλούς αιώνες ένας πολιτισμός. Ήταν μια πρόταση πολιτισμού. Και πρόταση πολιτισμού σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που κατανοούμε σήμερα με την κρατική υπηκότητα. Θα έχετε ακούσει και έχει γίνει αρκετή αντιμαχία γύρω από το θέμα ότι στο Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια, συμπίπτει, και αυτό βάλτε το σε εισαγωγικά, υπεύθυνες θέσεις για τον καθορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής να τις καταλαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από μία συγκεκριμένη σχολή, τη σχολή τη λεγόμενη της αποδόμησης της ιστορίας. Δηλαδή να γκρεμίσουμε, να αποδομήσουμε τα φαντασιώδη στοιχεία που εισάγονται ως ιστορική συνείδηση σε έναν λαό. Όλη αυτή την ρητορία, την εθνικιστική, έναν μεγάλο ιδεατισμό όπως τον βλέπουν και πράγματι όπως λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς νόημα, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, δηλαδή μια κάφηση για τους προγόνους, μια κάφηση για τον πολιτισμό, χωρίς όλα αυτά να έχουν αντίκρισμα ανόδου της ποιότητας της ζωής μας. Η τάση αυτή και η σχολή αυτή της αποδόμησης της ιστορίας, βέβαια είναι σαφέστατο ότι σήμερα υπηρετεί και πολλές άλλες σκοπιμότητες. Τις σκοπιμότητες που έχουν ξένες δυνάμεις, κυρίως δε η Βορειοατλαντική Συμμαχία, να μας συμφιλιώσει όλους, κάποιους λαούς, με πανάρχες διαφορές ή ψυχολογικές αντιθέσεις, να μας συναδελφώσει μέσα σε ένα κοινό στρατόπεδο, σε ένα κοινό μέτωπο. Πολύ συγκεκριμένα πιέζει αφάνταστα
να αναγνωρίσουμε τα Σκόπια σε αυτή την πλαστογραφία, την ανατριχιαστική της ιστορίας που τολμούν να τα αναγνωρίσουμε ως Μακεδονία. Ντε και καλά να δεχθούμε στους κόλπους της Ευρώπης την Τουρκία, η οποία και το παιδί του δημοτικού καταλαβαίνει ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός τρόπος του βίου δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην τουρκική Ανατολία. Είναι ολοφάνερα πράγματα αυτά. Αντιθέτως, αποκλείουμε εξ ορισμού την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ρωσίας. Μα με συγχωρείτε πολύ, Ευρώπη γίνεται χωρίς τον Κεμάλ Ατατούρκ ή τον Ισμέτιν Ονού. Ευρώπη δεν γίνεται χωρίς Τσέχοφ και Ντοστογεύσκη και Τολστόη και Τσαϊκόφσκι και όλους τους άλλους μεγάλους της Ρωσίας. Αλλά βλέπετε, οι πολιτικές σκοπιμότητες κατευθύνουν την ιστορία με τρόπο ο οποίος δεν υπακούει στη στοιχειώδη λογική των αναγκών που έχουν οι λαοί και των νοοτροπιών και πολιτισμών που έχουν αναπτύξει. Λοιπόν, ξαναγυρνώ στους Έλληνες αποδομιστές για να τονίσω ότι από ό,τι φαίνεται η θέση τους είναι ότι η ελληνικότητα είναι δημιούργημα του ελλαδικού κράτους. Πριν από το ελλαδικό κράτος δεν μιλούσαμε για Έλληνες, μιλούσαμε για Πελοποννήσιους, Ρουμελιώτες, Κρήτες, Θεσσαλούς κλπ. Η ελληνικότητα ως κυρίαρχη ιδεολογία, όπως την ονομάζουν, είναι γέννημα της κρατικής πολιτικής από την ίδρυση του ελλαδικού κράτους και μετά, η οποία κρατική πολιτική θεμελίωσε την κοινωνική συνοχή, προσπάθησε να την θεμελιώσει σε έναν εθνικισμό τοπικό που καταλήγει σήμερα να είναι ένας βαλκανικός επαρχιωτισμός και πνίγει την ελληνικότητα, την στερεί. Από τι την στερεί? Από τον εξυγχρονισμό της. Δηλαδή την στερεί από την δυνατότητα να αλωτριωθεί ακόμα περισσότερο υποτασσόμενη σε μεθόδους και εισαγόμενες νοοτροπίες και πάλι που θα τις επιτρέψουν να αναπτυχθεί. Υπάρχει, όπως πάντοτε σε κάθε ψεύδος, υπάρχει μια μικρή αλήθεια μέσα η οποία διαστρεβλώνεται. Είναι γεγονός ότι το ελλαδικό κράτος από τη στιγμή που δημιουργήθηκε έχασε την συνείδηση ότι ο ελληνισμός είναι πριν από κάθε τι άλλο μια πρόταση πολιτισμού. Πρόταση που ενδιαφέρει πανανθρώπινα. Πρόταση δηλαδή, τι θα πει πολιτισμός? Θα μου επιτρέψετε αυτή την παρένθεση, γιατί και αυτή είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Όταν μιλάμε για πολιτισμό σήμερα, οι περισσότεροι νομίζουν ότι πρόκειται για ψυχαγωγία λίγο πολύ. Πολιτισμός είναι το να βλέπεις θέατρο, να πηγαίνεις κινηματογράφο, να βγαίνουν βιβλία, να παράγεται τέχνη. Όλα αυτά σε ένα επίπεδο επικοδομήματος πάνω στην πραγματικότητα της ζωής μας. Αλλά ο πολιτισμός, τουλάχιστον όπως τον γνώρισε η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, δεν είχε καθόλου αυτό το χαρακτήρα. Η λέξη πολιτισμός, καλά βλέπετε, ένας Έλληνας το καταλαβαίνει αμέσως, είναι προϊόν, ο πολιτισμός είναι προϊόν της πόλεως. Είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στην πόλη, αυτό που πραγματοποιεί η πόλης. Και η πόλης δεν ήταν ποτέ ένας απλός οικισμός, συνοικισμός, να οικούμε, να κατοικούμε όλοι μαζί. Η πόλης ήταν ένας άλλος τρόπος συνύπαρξης, ένας άλλος στόχος των σχέσεων κοινωνίας. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα, θα έπρεπε κάποια άλλη φορά να το αναπτύξουμε ξεχωριστά, αλλά απλώς μια νήξη σας κάνω ότι οι Έλληνες, οι οποίοι για πρώτη φορά, οι τότε Έλληνες, οι αρχαίοι, στην ανθρώπινη ιστορία εμφάνισαν την πόλη και την πολιτική τέχνη, εννοούσαν κάτι ριζικά διαφορετικό από αυτό που εννοούμε σήμερα. Η πόλη ήταν το κατόρθωμα να περάσει μια συλλογικότητα από την κοινωνία της χρείας στην κοινωνία του αληθούς.
Οι άνθρωποι φτιάχνουν κοινωνίες, συλλογικότητες για να κοινωνούν τις ανάγκες τους. Λέει ο Αριστοτέλης, ο ένας να είναι γιατρός, ο άλλος να είναι παπουτσής, ο τρίτος να είναι χτίστης, ώστε δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ικανοποιεί όλες του τις ανάγκες. Πρέπει να κοινωνούμε τις ανάγκες μας. Αυτό το ονομάζουμε, το ονομάζει ο Αριστοτέλης, κοινωνία της χρείας. Κοινωνία του χρήσιμου, του χρηστικού, του αναγκαίου. Οι Έλληνες εξέφνης εμφάνισαν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία μια αλλαγή στόχου. Δεν μας ενδιαφέρει απλώς να κοινωνούμε τις πρακτικές ανάγκες. Μας ενδιαφέρει ο τρόπος της συνύπαρξής μας να είναι καταλήθιαν. Τι θα πει αυτό? Υπάρχει κάποια ιδεολογία η οποία καθορίζει τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι? Κάθε άλλο. Για τους Έλληνες αλήθεια είναι, η λέξη είναι πολύ χαρακτηριστική, το άτο, στερητικό και το λήθη, που σημαίνει απόκρυψη. Αλήθεια είναι η μη απόκρυψη, είναι η εμφάνεια, η φανέρωση, είναι αυτό που φαίνεται. Και τι είναι αυτό που φαίνεται? Ο Έλληνας κοιτάζει το σύμπαν που τον περιβάλλει και βλέπει ότι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ό,τι υπάρχει είναι κατά λόγον, κατά τάξη, με αρμονία, με κοσμιότητα. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα αυτής της λογικής τάξης είναι κόσμος, δηλαδή κόσμημα. Τα επιμέρους υπαρκτά είναι εφήμερα. Πεθαίνουν, φθήρονται, πεθαίνουν. Ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχουν είναι αιώνιος, απαράλλαχτος, ατελεύτητος. Άρα αυτός είναι η αλήθεια. Αλήθεια είναι ότι δεν πεθαίνει. Αλήθεια είναι ότι είναι μόνιμο, σταθερό, αμετάβλητο. Επομένως, να μιμηθούμε, λένε οι Έλληνες, αυτό τον τρόπο. Τον τρόπο της αλήθειας. Επομένως, να οργανώσουμε την συλλογικότητά μας με την λογική αρμονία και τάξη, την λογικότητα των σχέσεων που έχει ο κόσμος. Και τότε φτιάχνουμε πόλη. Γι' αυτό και ήταν τιμή να είσαι πολίτης, να μετέχεις σε αυτό το άθλημα του να αληθεύει ο βίος. Να μην κοιτάς το εγώ σου, να μην έχεις ίδιον τέλος, ιδιοτέλεια. Να μην έχεις σκοπούς δικούς σου, αλλά να συντονίζεσαι στον κοινό σκοπό που ήταν η φανέρωση της αλήθειας. Κοντολογείς χωρίς μια μεταφυσική εκδοχή της ζωής, ήταν αδιανόητη για τον Έλληνα η πολιτική. Να το πω πιο απλοϊκά, η δημοκρατία, γιατί στο άθλημα μετέχει όλος ο Δήμος. Αλλιώς θα ήταν μια υπόθεση για μερικούς εκλεκτούς. Εάν δεν μετέχει όλος ο Δήμος στο άθλημα της αληθείας, δεν έχουμε πόλη. Και αυτό ακριβώς, αυτή η μετοχή ήταν τιμή. Ήταν τιμή να μετέχεις στα της πόλεως. Και όσους δεν μετήχαν, εμείς τους τιούτους ατίμους έχουμε, λέει ο Περικλής στον Επιτάφιο. Τους έχουμε χωρίς τιμή, δεν τους τιμάμε. Η τιμή είναι να είσαι πολίτης. Και επειδή ήταν τιμή να είσαι πολίτης, οι πολίτες δεν εκλέγονταν στα αξιώματα, κληρώνονταν. Κάτι το οποίο έγινε μία και μοναδική φορά μέσα στην ιστορία. Από τη στιγμή που είσαι πολίτης, είσαι άξιος για οποιοδήποτε αξίωμα. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, πολιτισμός θα πει μια πρόταση νοήματος της ύπαρξης, του κόσμου, της ιστορίας. Τι νόημα έχει? Γιατί να υπάρχει ό,τι υπάρχει? Αυτό το νόημα γίνεται πράξη, δεν είναι απλώς μια ιδεολογία. Γίνεται πράξη διότι γίνεται οδηγός να ιεραρχήσεις τις ανάγκες. Να ιεραρχήσει μια συλλογικότητα τις ανάγκες της. Καταλαβαίνετε ότι αν το νόημα που δίνουμε στη ζωή και στην πραγματικότητα είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι τέλος πάντων κατορθώσουμε, τότε η ιεράρχηση των αναγκών μας θα είναι η θηριωδία της μάχης, να κερδίσουμε περισσότερα, να θωρακίσουμε το εγώ περισσότερο κλπ. Εάν ο στόχος μας, εάν το νόημα που δίνουμε είναι να υπάρχουμε καταλήθειαν, τότε στην αρχαία Αθήνα τα σπίτια των Αθηναίων ήταν πενιχρές κατοικίες.
Δεν υπήρχαν ούτε παύλεις ρωμαϊκές, ούτε ανάκτορα μινωικά. Πενιχρές. Γιατί? Γιατί όλος ο πλούτος και το κάλος και η εμφάνιση ήταν στην αγορά, εκεί που συντελείται το πολιτικό γεγονός. Πολιτισμός λοιπόν είναι ένα νόημα της ζωής, ένα νόημα της πραγματικότητας, το οποίο ιεραρχεί τις ανάγκες μας και δείχνει δηλαδή ποια ανάγκη, όχι δείχνει, με βάση αυτή την αξιολόγηση λειτουργούν οι ανάγκες. Ο πολιτισμός, για να πω ένα χοντρό παράδειγμα, θα αλλάξει εάν αύριο το πρωί η ανάγκη η δική μας να μετέχουμε σε ένα κοινό άθλημα αληθείας γίνει πολύ πιο επιτακτική, γίνει πρώτη σε σχέση με το ηλεκτρικό ψυγείο. Λέω το ηλεκτρικό ψυγείο για να τονίσω πόσο πρακτικές ήταν οι συνέπειες αυτών των επιλογών. Και βέβαια αυτό το νόημα το βαθύτερο της ερμηνείας του κόσμου και της ιστορίας μπορεί να μην το είχαν, μπορούσαν να το πούν όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το άθλημα. Κυρίως το εξέφραζαν οι διανοητές, οι φιλόσοφοι, οι καλλιτέχνες. Γι' αυτό και σιγά σιγά η λέξη πολιτισμός ταυτίστηκε με τα έργα της τέχνης, με τα έργα της σκέψης, με τέτοιες επιδόσεις του ανθρώπου. Δεν έπαψε όμως η λέξη πολιτισμός να σημαίνει μια ποιότητα της ζωής και όχι απλώς μια λύση πρακτικών προβλημάτων, όχι μόνο ανταπόκριση στην κοινωνία της χρείας. Έχασα τις σελίδες μου, γιατί που ήμουν. Έλεγα λοιπόν ότι με την ίδρυση του ελλαδικού κράτους υπησύλθε η συνείδηση της υπηκοότητας. Μπολιαστήκαμε με την προτεραιότητα ότι είμαστε υπήκοοι ενός κράτους. Βέβαια, αυτοί οι υπήκοοι, τουλάχιστον στα 100 πρώτα χρόνια λειτουργίας του ελλαδικού κράτους, είχαν ταυτόχρονα και μια συνείδηση ότι εκπροσωπούσαν μια ιστορική συνέχεια πολιτισμού κλπ. Αλλά δεν συνέδεαν τη λειτουργία του κράτους και την ύπαρξη του κράτους με αυτή την πολιτιστική τους ταυτότητα. Τη συνέδεαν περισσότερο με επιδιώξεις λειτουργικότητας του κράτους. Να είναι λειτουργικό το κράτος, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Οι οποίες ανάγκες μέσα στην αντίληψη του κράτους που δανειστήκαμε από άλλες κοινωνίες με άλλες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες ήταν ατομοκεντρικές. Η νοοτροπία ήταν να κατοχυρωθεί το άτομο. Μπήκαμε, ιδρύοντας κράτος, σε μια αντίληψη ζωής, σε ένα πολιτισμό, ο οποίος οικοδομείται στην απόλυτη προτεραιότητα των ατομικών δικαιωμάτων. Το άτομο να θωρακιστεί με δικαιώματα. Το πρώτο δεν είναι η χαρά και η κοινωνία των σχέσεων. Το πρώτο είναι η κατοχύρωση του ατόμου. Έτσι, είχαμε μια σειρά από αποτυχίες. Γιατί, θα έλεγα πολύ απλά, αν και το θέμα είναι μεγάλο και θέλει μελέτη, οι κοινωνίες οι οποίες γέννησαν την προτεραιότητα των ατομικών δικαιωμάτων, την κατασφάλιση του ατόμου, είχαν άλλες ιστορικές καταβολές, άλλους ιστορικούς εθισμούς, άλλες ανάγκες τελικά. Τα ατομικά δικαιώματα, η ατομοκεντρική οργάνωση της ζωής, η οποία για να αποτελέσει οργάνωση θέλει έντονο νομικισμό, δηλαδή νόμους και μέσα εφαρμογής των νόμων, επιβολής των νόμων, όπως θέλει και μια έντονη έναν έντονο ορθολογισμό, δηλαδή μια προτεραιότητα όχι των σχέσεων, αλλά μια προτεραιότητα της αντικειμενικής λογικής επιβολής. Αυτά όλα, για να τα αφομοιώσει ένας λαός που έχει από πίσω του 3.500 χρόνια διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές αντιλήψεις,
Ένας λαός στον οποίο το κάθε άτομο εισέπρατε την κατοχύρωσή του, αν θέλετε σε εισαγωγικά, όχι από θεσμικούς νόμους ή από την ορθολογική οργάνωση της ζωής, αλλά από τις σχέσεις, από τον έπαινο του Δήμου και των σοφιστών, τα δίκαια και ανεκτήμητα έβγε, που λέει ο Καβάφης. Γι' αυτό και η ελληνικότητα, μια και ανέφερα τον Καβάφη, θυμάστε και το ποίημα που λέει ότι για την ελληνικότητα ιδιότητα δεν έχει η ζωή τιμιωτέραν, εις τους θεούς ανήκουν τα πέραν. Αυτή η ελληνικότητα επομένως δεν είχε να κάνει με χρηστικές προτεραιότητες, και στο παιχνίδι αυτή είναι μία ερμηνευτική άποψη, η οποία μπορεί να συζητηθεί ή να αμφισβητηθεί, αλλά σε αυτή την προσπάθεια να συμβιβάσουμε το ιστορικό μας παρελθόν με τον ευρωπαϊκό εξυγχρονισμό μας, αρχίσαμε να βιώνουμε ένα κράτος που δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον χαρακτήρα της βαλκανικής επαρχίας. Ένα κράτος το οποίο κάποιες στιγμές κατόρθωσε στους πολέμους του 12-13, μια κάποια επέκταση. Αλλά από εκεί και πέρα θα έλεγα, ή και πριν από αυτό, είναι μάλλον μια διαδοχή αποτυχιών. Αποτυχίες με κορυφαία την απώλεια της Μικράς Ασίας, δηλαδή την απώλεια ουσιαστικά των κοιτίδων του ελληνισμού. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική γραφή, η ελληνική φιλοσοφία γεννήθηκαν στη Μικρά Ασία, δεν γεννήθηκαν εδώ. Ο ελληνισμός είχε πάντοτε τον έλεγχο και στις δύο όχθες του Αιγαίου. Και γεωστρατηγικά, λένε οι ειδικοί, είναι αδύνατο να επιβιώσει ένας λαός εάν δεν ελέγχει και τις δύο όχθες του Αιγαίου. Και το ισχυρότερο μειονέκτημα, το δυσκολότερο πρόβλημα που προέκυψε από την ελληνικότητα ως υπηκοότητα ήταν ότι αυτός ο λαός έπαψε να παράγει πολιτισμό. Μοιάζει περίεργο να το ακούμε, διότι είχαμε κάποιες μεγάλες επιδόσεις στη μίμηση του δυτικού πολιτισμού. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος, η Μαρία Κάλλας, ο Γιάννης Ξενάκης, ο Ιατρός Παπανικολάου, κορυφαία ονόματα του πολιτισμού στον 20ο αιώνα, αλλά του δυτικού πολιτισμού, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Καμία σχέση με ελληνική ιδιαιτερότητα, καμία σχέση, απλώς συμπτωματικά έτυχε αυτοί οι άνθρωποι να γεννηθούν στην Ελλάδα. Πολιτισμό με ελληνική ταυτότητα, με ελληνική ιδιαιτερότητα. Παρήγαν ελάχιστα κάποιοι ποιητές, γιατί η ποίηση πράγματι είχε μια συνέχεια οργανική, και κυρίως αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε αυτή τη διαφορά ανάμεσα σε ένα πολιτισμό με ελληνικότητα και σε ένα πολιτισμό απλώς μιμητικό μετά την γενιά τη λεγόμενη του 30. Αυτή η γενιά πράγματι μας άνοιξε τα μάτια και είδαμε ότι αυτός ο λαός, σε αιώνες που ήταν σκλάβος, αγράμματος, φτωχός, υπόδουλος, σε αυτούς τους αιώνες παρήγε πολιτισμό ηλικιώδη. Τι μπορεί να γίνει σήμερα και πώς μπορούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας γεννάει αυτή η διαστροφή ή η κακή χρήση της έννοιας της ελληνικότητας. Δηλαδή η εκδοχή της ελληνικότητας όχι πλέον ως πολιτιστικής πρότασης. Και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω εδώ, μια πρόταση πολιτισμού έχει δυναμισμό εάν ενδιαφέρει πανανθρώπινα. Διαφορετικά πέφτουμε σε μια άλλη κατηγορία, σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα folklore, και νομίζουμε ότι πολιτισμός είναι το σιρτάκι και το τζατζίκι και το σουβλάκι, οι γραφικότητες δηλαδή του παρελθόντος. Αυτές θεωρούμε ελληνικότητα, αυτές προβάλλουμε ως ελληνική ταυτότητα, κυρίως για τουριστική χρήση, για να προσελκύσουμε με γραφικότητες και λαϊκές ιδιαιτερότητες
περισσότερο τουρισμό. Δηλαδή πάλι για μια σκοπιμότητα που δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο με χρησιμότητα. Λοιπόν, ο πολιτισμός δεν είναι folklore. Ο πολιτισμός είναι αυτό που είπα αρχή, πρόταση νοήματος της ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα, όπου και αν ταξιδέψετε στον κόσμο, θα μπείτε σε ένα βιβλιοπωλείο από την Κίνα μέχρι την Ιαπωνία, μέχρι την Νότια Αμερική, μέχρι το παντού, θα μπείτε σε ένα βιβλιοπωλείο και θα δείτε αμέσως μπροστά σας, μεταφρασμένο στην επιτόπια γλώσσα, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Θουκυδίδη, Βυζαντινές εικόνες. Γιατί? Διότι έχουν κάποιο φιλελληνισμό αυτοί οι λαοί? Όχι. Απλώς αυτά τα πράγματα είναι ανάγκη τους ακόμα σήμερα. Είναι ανάγκη που θέλουν να ικανοποιήσουν. Επομένως, αυτή η πρόταση θα μπορούσε να έχει την διαχείρισή της το ελλαδικό κράτος ενεργά, επικαιροποιώντας την, δίνοντάς την έναν επίκαιρο χαρακτήρα. Τι έχει να απαντήσει η ελληνική πείρα, η ελληνική ιστορική εμπειρία στα προβλήματα που θέτει ο σημερινός βίος, η σημερινή ιστορική πραγματικότητα? Ας πούμε, δέστε τι χρήση γίνεται σήμερα της λέξης δημοκρατία και ποια η σύγκριση της σημερινής χρήσης, πώς καταλαβαίνουμε σήμερα τη δημοκρατία, συγκρίνεται το με το πώς ξεκίνησε, τι ξεκίνησε να σημαίνει αυτή η λέξη. Καταρχήν, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μεταφραζόμενη στα λατινικά η δημοκρατία ονομάζεται res publica, το δημόσιο πράγμα. Και έχει περάσει σε ευρωπαϊκές γλώσσες με αυτήν την republic, republic. Η λέξη δημοκρατία διαφέρει ριζικά από το δημόσιο πράγμα. Εδώ έχω τον πειρασμό να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που αναφέρει αυτός ο γερμανός φιλόσοφος, ο Χάιντεγκερ. Λέει ο Χάιντεγκερ, η λέξη φιλοσοφία είναι λάθος να πούμε ότι είναι ελληνική. Το σωστό είναι να πούμε ότι μιλάει ελληνικά. Διότι αυτή η γλώσσα είναι η μοναδική μέσα στην ιστορία των ανθρώπων, η ελληνική. Γιατί η κάθε της λέξη απαντάει στο ερώτημα τι εστί. Φιλοσοφία, φιλία σοφίας. Δημοκρατία, κράτος του Δήμου. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, δημοκρατία σήμαινε το κράτος, την εξουσία να την έχει ο Δήμος, να την έχουν όλοι οι πολίτες, να την έχουν όχι επί τη βάση ενός κοινού δικαιώματος, αλλά επί τη βάση ενός κοινού αθλήματος, όπως έλεγα πριν. Δέστε μέσα σε μια ελληνική αντίληψη της τέχνης τι θα μπορούσε να διασωθεί ως πρόταση σημερινής ελληνικής παρουσίας στον κόσμο. Ότι η τέχνη δεν είναι εφραντική των ατομικών αισθήσεων, δεν είναι ψυχαγωγική. Για τον Έλληνα, καθόλου τυχαία, το προϊόν της τέχνης ονομάστηκε άγαλμα. Από το ρήμα αγάλωμε. Το προϊόν της τέχνης μας δίνει την αγαλίαση της θέας του όντως υπαρκτού. Τι ήταν το άγαλμα? Το άγαλμα, εάν ο καλλιτέχνης ήθελε, να το πω αντίστροφα, ο δυτικός καλλιτέχνης από την Αναγέννηση και μετά, εάν ήθελε να κάνει να παραστήσει τον Απόλλωνα, το απόλυτο του ανδρικού κάλους, θα έπαιρνε ένα λεβεντόπεδο, ένα ωραίο αγόρι, θα το έστεινε εκεί ως μοντέλο και θα το κοπιάριζε, θα έκανε την κόπια του. Αν ήθελε να φτιάξει την Αφροδίτη, μια πολύ ωραία κοπέλα, και θα έφτιαχνε την κόπια της. Ο αρχαίος Έλληνας, για τον αρχαίο Έλληνα αυτό ήταν αδιανόητο. Ο αρχαίος Έλληνας, για να δώσει την αλήθεια του ανδρικού κάλους ή του γυναικείου κάλους ή οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να αφαιρέσει από κάθε ωραίον άντρα και από κάθε ωραία γυναίκα όλα τα περιστατικά και περιστασιακά γνωρίσματα,
όσο ωραίος και να είναι κάποιος, ξέρω εγώ, η μύτη του θα είναι λίγο στραβή, το αυτή του θα είναι λίγο έτσι. Αυτά όλα πρέπει να αφαιρεθούν και να φτάσουμε σε εκείνα τα γνωρίσματα που κάνουν τον κάθε ωραίο άνδρα να είναι άνδρας, την κάθε γυναίκα να είναι γυναίκα. Να φτάσουμε στον τρόπο της ουσίας, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο μετέχει το υπαρκτό στην ύπαρξη. Αυτό θα πει ουσία. Βγαίνει από το θηλυκό της μετοχής του ρήματος «είναι», από το υπάρχει. Μετέχουμε στο «είναι» με έναν τρόπο, όλοι οι άνθρωποι με ένα κοινό τρόπο. Όλα τα τριαντάφυλλα με ένα κοινό τρόπο, όλα τα άλογα με ένα κοινό τρόπο. Το άγαλμα που βλέπεις το να διασώσει αυτό τον κοινό τρόπο και όχι απλώς να αντιγράψει ένα επιμέρους αντικείμενο το οποίο σου δίνει μια αισθητική ευχαρίστηση όταν το βλέπεις και τελειώνει. Το άγαλμα δίνει την αγαλίαση της θέας του όντως υπαρκτού. Το ίδιο και η τραγωδία. Σήμερα πάμε στο θέατρο να ψυχαγωγηθούμε, να ευχαριστηθούμε, να γελάσουμε ή να διδαχθούμε. Η τραγωδία είχε αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Στα τραγωδία αναπαρίσταντο πράγματα τα οποία παρέπεμπαν σε κάτι το οποίο λειτουργούσε αποκαλυπτικά. Ένα από τα βασικά μοτίβα της τραγωδίας είναι ο ήρωας, ο τραγικός ήρωας, ο οποίος υπερβαίνει αυτή την δεδομένη λογικότητα που διέπει τα πάντα και η οποία συνιστά τελικά έναν προκαθορισμό των πάντων, μια στέρηση του πρωτότυπου, της ελευθερίας, του απροσδιόριστου. Ο τραγικός ήρωας επαναστατεί απέναντι σε αυτό το δεδομένο. Αυτή η επαναστασή του είναι ίδρυς και πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά πραγματοποιώντας αυτή την επανάσταση έχει δείξει ότι ο στόχος προς τον οποίο πηγαίνει η ανθρώπινη ύπαρξη, θέλει να πηγαίνει, είναι η ελευθερία από κάθε προκαθορισμό. Το λέω σαν παράδειγμα για να πω ότι τα πάντα μέσα στην ελληνική πρόταση λειτουργούν πάντοτε για τη φανέρωση της αλήθειας, για την φανέρωση του όντως υπαρκτού. Και χάρη σε αυτό το κριτήριο, στην αναζήτηση του κριτηρίου πάντα της αλήθειας, φτάνουμε και στα πιο θεωρητικά πεδία, πώς οι Έλληνες ξεχώριζαν τι είναι έγκυρο και τι είναι άκυρο, τι είναι ορθό και τι είναι ψευδές. Πώς το ξεχώριζαν? Υπάρχει κάποιος κώδικας που ορίζει τα πράγματα ή κάποια αυθεντία στην οποία να καταφύγουμε και να μας πει αυτό είναι το σωστό και εκείνο είναι το λάθος? Όχι. Το κριτήριο για τους Έλληνες ήταν πάλι η κοινωνία. Όταν κοινωνούμε την ίδια εμπειρία, όταν πάντες ομοδοξούσιν και έκαστος επιμαρτυρεί, όταν όλοι πάντες έχουμε την ίδια αντίληψη από την εμπειρία μας και κάθε ένας μαρτυρεί με βάση την εμπειρία του ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και τελικά, επίσης, ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι η πρόταση ελληνική, βασιζόμενη πάντοτε σε αυτή την προτεραιότητα της ποιότητας, στην προτεραιότητα του νοήματος, της νοηματοδότησης του βίου, είχε πάντα έναν έντονο μεταφυσικό χαρακτήρα. Δέστε και πάλι τη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην ελληνική αυτή οπτική και σε οποιαδήποτε άλλη. Τη διαφορά ανάμεσα σε μια μεταφυσική αναζήτηση και σε ό,τι ονομάζουμε συνήθως θρησκευτική παράδοση. Η θρησκεία σε πρώτη προσέγγιση, κάθε θρησκεία είναι μια φυσική ανάγκη του ανθρώπου. Μια ανάγκη του να αρπαχθεί από κάπου, να εμπιστευτεί, να πιστέψει σε κάτι, να βεβαιωθεί, να έχει βεβαιότητες, σιγουριές. Θέλει σιγουριά, θέλει κατοχύρωση, θωράκιση, το εγώ του. Αντίθετα, η μεταφυσική είναι συνεχώς μια αναζήτηση, η οποία
συνιστά μια ατέλεστη τελειότητα. Ψηλαφείς κάτι και πάντα μένει ένα περιθώριο για περισσότερη γνώση. Όπως σε κάθε σχέση, έναν άνθρωπο δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι τον γνωρίζεις οριστικά και τελεσίδικα. Συνεχώς τον ανακαλύπτεις και αυτή η δυναμική της γνώσης, που είναι προσωπική πάντοτε γνώση, είναι ό,τι πιο συναρπαστικό μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος στη ζωή του. Μοιάζουν όλα αυτά ολίγο ρομαντικά και εξωπραγματικά, εάν όταν ανοίγει κανείς τα μάτια του και βλέπει πώς βιώνουμε σήμερα την ελληνικότητά μας, τι τραγικό εξευτελισμό έχει υποστεί πια αυτό το κράτος που φτιάξαμε. Τις τελευταίες μέρες ζούμε όλοι την οδύνη αυτού του διεθνούς εξευτελισμού, που είναι μια σύνοψη της αποτυχίας μας να ξεχωρίσουμε το ελληνικό από το μη ελληνικό, την ποιότητα της ζωής από την ευτέλεια της ζωής. Έχουν κυριαρχήσει στην κοινωνία μας προτεραιότητες και κριτήρια κάθε άλλο παρά σχετικά με την αρχοντιά των Ελλήνων, με ό,τι επί αιώνες αποτέλεσε την πνευματική μας πραμάτια. 3.500 χρόνια ο Ελληνισμός δεν είχε ούτε ισχυρή στρατιωτική δύναμη, ούτε πλούτο για να επιβληθεί, είχε μόνο την πολιτιστική του πρόταση και έτσι επέζησε. Αν το ξαναβρούμε αυτό το πράγμα, και αν υπάρχει περιθώριο να το ξαναβρούμε, τότε σίγουρα κομίζουμε κάτι για το οποίο η ανθρωπότητα θα μπορούσε να είναι περήφανη. Διαφορετικά, νομίζω ότι η πορεία μας θα είναι μια πορεία που θα φθήνει συνεχώς. Αυτό είναι το πλαίσιο της θεματικής που θέλησα να σας παρουσιάσω σήμερα για να το συζητήσουμε. Να μπούμε αμέσως στη συζήτησή μας, στην οποία ελπίζω και εύχομαι να υποθούν τα σημαντικότερα. Ακούμε. Ευχαριστούμε. Κύριε καθηγητά, οφείλω να πω ότι μέσα σε δύο χρονικό διάστημα μας συνεπήρατε με όσα μας είπατε και πιστεύω πως οι απορίες θα είναι πολλές. Και θα ξεκινήσει ο κύκλος των ερωτήσεων ή τι άλλο απασχολεί το ακροατήριο σήμερα να μας απαντήσετε. Παρακαλώ, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ναι. Η θρησκεία κομίζει πολιτισμό και η ορθοδοξία που έχουμε βιώσει και σήμερα τη βιώνουμε, τι πολιτισμό κομίζει? Κοιτάξτε, συνήθως αυτό που αποκαλούμε νόημα, νοηματοδότηση της ζωής, στην πράξη εκφράζεται με μια λαϊκή θρησκευτικότητα. Αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε σε κάθε λαό και σε κάθε ιστορική φάση. Υπάρχει ένα γεγονός το οποίο είναι κέρια σημασίας και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, μια διαφορά τεράστια της φυσικής θρησκείας, αυτής της φυσικής ανάγκης που είπα, που έχει ο άνθρωπος να αρπαχτεί από κάπου, να έχει βεβαιότητες, να θωρακιστεί, από το εκκλησιαστικό γεγονός, από το χριστιανισμό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε ως θρησκεία, εμφανίστηκε ως ένας άλλος τρόπος υπάρξεως. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε τον όρο εκκλησία από την εκκλησία του Δήμου. Τι ήταν η εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Ελλάδα? Δεν ήταν απλώς μια γενική συνέλευση πολιτών. Ήταν η πραγμάτωση και φανέρωση της πόλεως, δηλαδή αυτού του άλλου τρόπου συνύπαρξης. Με το ίδιο νόημα, ο χριστιανισμός αυτοονομάστηκε εκκλησία για να δηλώσει ότι εδώ πια υπάρχουμε με άλλο τρόπο. Για μας η προτεραιότητα δεν είναι η ατομικότητα, είναι η κοινωνία των σχέσεων.
Και αυτό το στοιχείο ήταν πολύ συγγενικό με την ελληνική παράδοση και επέτρεψε στην ελληνική παράδοση να δώσει ιστορική σάρκα στο Ευαγγέλιο της Εκκλησίας. Επομένως, έχουμε από εκεί και πέρα μια οργανική παραγωγή πολιτισμού, η οποία, όπως λένε οι ιστορικοί της τέχνης και το μπορούν να σας το εξηγήσουν πολύ χειροπιαστά, ενώ αλλάζει μορφολογικά, είναι οργανικό γέννημα η χριστιανική, ας πούμε, τέχνη της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Με ποια έννοια? Είπα προηγουμένως για την αφαίρεση που προϋποθέτει το άγαλμα. Ακριβώς αυτή την αφαίρεση επιδιώκει στη συνέχεια η εκκλησιαστική εικόνα. Όχι πια όμως μία αφαίρεση η οποία να σε ανάγει, να σε παραπέμπει στον δεδομένο και ανερμήνευτο λόγο που καθορίζει την κάθε ύπαρξη, αλλά να σε παραπέμπει το καινούριο στοιχείο που κομίζει ο χριστιανισμός, είναι ότι η αιτία των υπαρκτών, η πρώτη αιτία δεν είναι μια μονάδα, δεν είναι ένα υπέρτατο «ον», δεν είναι μια θεία ουσία, αλλά είναι μια κοινωνία σχέσεων. Η ίδια η αιτιώδης αρχή του υπαρκτού είναι κοινωνία. Ο μόνος ορισμός του Θεού που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί. Είναι αγάπη, δεν έχει αγάπη. Δεν λέει «έχει», δεν είναι ιδιότητα, είναι ο τρόπος της ύπαρξής του. Λοιπόν, η αρχιτεκτονική μπορεί να δει κανείς, ενώ πάμε, επαναλαμβάνω, σε άλλη μορφολογία, πως και πάλι θέλει να αναδείξει, να φανερώσει, η αρχαία ελληνική τέχνη ήθελε να δείξει με την αρμονία των μελών, των αρχιτεκτονικών μελών, την αρτιότητα, το κάλος των σχέσεων που συγκροτούν τον κόσμο. Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική θέλει να φανερώσει το γεγονός του πως ο κόσμος μπορεί να γίνει κίνηση του Θεού προς τη γη. Να γίνει δηλαδή η ενανθρώπιση του Θεού. Έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Θόλη, ημιθόλια, σφαιρικά τρίγωνα κλπ. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς πολύ γι' αυτό. Η ποίηση. Μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μελετήσετε αυτή τη συνέχεια της παραγωγής ποίησης από την αρχαία Ελλάδα στον εκχριστιανισμένο ελληνισμό. Έχει βγάλει ο Τρυπάνης, αν τον θυμάστε, της Ακαδημίας Αθηνών και υπουργός Παιδείας έκανε. Έχει βγάλει στα Penguins, σε αυτή την αγγλική σειρά. Έχει βγάλει ελληνιστή με αγγλική μετάφραση. Ένα τόμο, The Greek Verset, ο ελληνικός στίχος, η ελληνική ποίηση. Από τον Όμηρο μέχρι τον Ελίτη, στην αδιάκοπη αυτή συνέχεια και διαδοχή. Αυτά όλα πηγάζουν από μια μεταφυσική, δηλαδή από μια νοηματοδότηση της ύπαρξης και του ύπαρκτου. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, κύριε Δαμόσκο. Μισό λεπτάκι, θα πάρετε το λόγο. Κύριε Δαμάσκο. Οπα. Κύριε Καθ... Επειδή είναι στην επικαιρότητα το θέμα των μεταναστών αυτή την εποχή, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σε βάθος χρόνου θα έχει συνέπειες η αλλίωση του ελληνισμού. Αυτό είναι πολύ λεπτό και δύσκολο πρόβλημα. Έχει δύο οπτικές. Θα έλεγα ότι η παρουσία των τόσων μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί μια κέρια ευκαιρία. Μην ξεχνάτε ότι από τη ρωμαϊκή κατάκτηση μέχρι το 1821, στις κυρίως ελλαδικές περιοχές, υπήρξαν 17 αλλεπάλληλες εισβολές και κατακτήσεις. Δηλαδή, 17 φορές ξένοι λαοί μπήκαν και εγκαταστάθηκαν μέσα σε ελληνικές περιοχές.
και αφομοιώθηκαν. Είναι ένα πραγματικά μοναδικό γεγονός. Γιατί, διότι είναι αρχή μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα και μέσα στην ιστορία, ότι πάντοτε ένας πολιτιστικά υπέρτερος λαός αφομοιώνει τον πολιτιστικά υποδέστερο. Επομένως, μια ακόμα τέτοια εισβολή, αν θέλετε να την πω έτσι, θα μπορούσε να είναι ευκαιρία να αφομοιωθεί και να βοηθήσει και το φοβερό δημογραφικό μας πρόβλημα. Έχουμε αφαιθεί οι Έλληνες και φθήνουμε πλέον δημογραφικά. Για να στηρίξω αυτήν την οπτική, θα σας πω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που μου έλεγε μια δασκάλα που διδάσκει σε ένα σχολείο των Αθηνών, όπου το 40% των παιδιών της είναι πλέον αλλοδαπά παιδάκια. Τους ετοίμαζε μια γιορτή για την 25η Μαρτίου. Μέσα στους μαθητές ήταν και ένας μαυρούλης, ένας μαύρος, κατάμαυρος, έβαινος, πιτσιρικάς, ο οποίος εκεί που ενθουσιάστηκαν όλοι με τη γιορτή, με αυτά που θα κάνουνε, της λέει, δηλαδή κυρία, αν εγώ ζούσα το 1821, θα ήμουν ο μαύρος του Μωριά. Το βρήκα πολύ χαριτωμένο για το πώς μπορεί να γοητευτεί ακόμα σήμερα ένα παιδί από την ελληνική ιστορία. Η περιπλοκή του προβλήματος, το πρόβλημα σήμερα έχει γίνει αφάνταστα περίπλοκο και επικίνδυνο, είναι ότι πια οι Έλληνες δεν έχουμε πολιτιστική υπεροχή έναντι των μεταναστών. Και όταν λέω πολιτιστική, δεν εννοώ απλώς καλούς τρόπους, εννοώ όλα τα άλλα που είπα προηγουμένως. Σήμερα κρίνουμε ποιος είναι πιο πολιτισμένος και οι Έλληνες το κρίνουμε από το αυτοκίνητο που έχει ο καθένας μας, από το τι σπίτι έχει, τι εισοδήματα έχει, από το εισόδημα τελικά. Εάν και ο μετανάστης κριθεί αύριο από το εισόδημα, μπορεί να αποδειχθεί ασύγκριτα υπέτερος από εμάς. Εάν το κριτήριο της κρίσης είναι το εισόδημα, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Γιατί αυτοί έχουν και πείσμα. Και βλέπετε πως πολλοί από αυτούς ανεβαίνουν ταχύτατα στην οικονομική διαβάθμιση. Εάν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης θετικά και δημιουργικά, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι θα χρειαζόμασταν ριζικές αλλαγές στην παιδεία. Στην ευρύτερη παιδεία, όχι μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι πια κοινή αντίληψη ότι είναι ανάπηρο πια, αλλά στην ευρύτερη παιδεία που μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο δημόσιος λόγος, τα δημόσια ήθη. Πράγματι, ο ελληνισμός θα μπορούσε να αφομοιώσει οποιονδήποτε εάν αποκαθιστούσε το επίπεδο και τις απαιτήσεις ποιότητας της ζωής που του κάλυζαν κάποτε αρχοντιά, γιατί καταλάβαινε την ποιότητα όχι ως οικονομικές διευκολύνσεις, αλλά με άλλες προτεραιότητες. Παρακαλώ το μικρόφωνο. Ένα λεπτάκι. Μια και είναι εκεί. Εντάξει, Κωστά, κάτσε. Κύριε καθηγητά, μας μιλήσατε για το σχέδιο εισαγωγικά της αποδόμησης της πολιτισμικής μας ταυτότητας, της σκεφτικής μας, αν κατάλαβα καλά. Θα ήθελα την άποψή σας, σε βάθος χρόνου, τι άποψη έχετε, τι προβλέπετε, τι γνώμη μπορείτε να εκφέρετε, πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα, τι επιδιώκουν. Καταλάβατε το ερώτημά μου, το έθεσα καλά? Σαφώς. Το μόνο που δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, όχι το μόνο, τελευταίο. Αυτό που δεν ξέρω, που δεν μπορώ να σας πω, είναι τι επιδιώκουν. Υποθέτουμε αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, ότι επιδιώκουν μια ευκολότερη, μια ευνοϊκότερη στάση των Ελλήνων απέναντι σε υποχωρήσεις τις οποίες μας ζητούν οι διεθνείς πολιτικοί κύκλοι. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων, και είναι ολοφάνερη αυτή η μεταβολή που συντελέστηκε τα τελευταία 30 χρόνια στη λεγόμενη μεταπολίτευση, είναι
άμεσα πιστοποιήσιμη η υποβάθμιση της ιστορικής συνείδησης των Ελλήνων. Χάθηκε από τα σχολιά μέσα ο πλούτος αυτός της μετοχής, όχι απλώς της πληροφόρησης, στην παράδοση της ιστορίας των Ελλήνων. Υποβάθμιση της ιστορικής συνείδησης. Και το δεύτερο είναι η αγλωσία. Η μείωση της γλωσσικής εκφραστικής των Ελλήνων. Αυτό επίσης το ψηλαφούμε όλοι σαν πρόβλημα χειροπιαστό. Από χρόνο σε χρόνο βλέπετε τα παιδιά που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο πόσο λιγότερες είναι οι δυνατότητές τους να εκφραστούν γλωσσικά. Η γλώσσα παθαίνει μια απίσχνανση προοδευτική ραγδαία. Κάποτε ήταν γεγονός για μια εφημερίδα να ξεφύγει ένα γλωσσικό λάθος σε πρωτοσέλιδο ή και αλλού μέσα, απελείοντο οι διορθωτές. Σήμερα βλέπετε σε θεωρούμενες σοβαρές εφημερίδες εξοργιστικά συντακτικά και γραμματικά λάθη. Και κανείς, ή αφήστε πια στους υποτίτλους των ταινιών στις τηλεοράσεις ή στον λόγο των δημόσιο επισήμων ανδρών, ισολικισμοί, είναι κάτι εφιαλτικό. Έχει πάψει πια να θεωρείται ως στοιχείο αυτονόητο ότι ο καλλιεργημένος άνθρωπος έχει γλωσσική εκφραστική άρτια. Έχουμε συμβαστεί με το γεγονός ότι μπορεί ο άλλος να είναι καλός ηγέτης, έστω και αν δεν μπορεί να αραδιάσει με σωστό νόημα 5 λέξεις. Αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος. Εάν υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο η γλώσσα και η ιστορική συνείδηση, καταλαβαίνετε ότι θα είναι εύκολη η επικράτηση αυτής της αντίληψης που προωθείται ραγδαία σήμερα σε διεθνές επίπεδο, είναι η νέα τάξη πραγμάτων, η πλουραλιστική κοινωνία. Στην πλουραλιστική κοινωνία δεν υπάρχει κανένας άξονας κοινωνικής συνοχής, υπάρχει απλώς η tolerance, η ανοχή. Πρέπει να ανέχουμε τον άλλον στην ιδιαιτερότητά του, τη φιλετική, τη γλωσσική, τη σεξουαλική, την οποιαδήποτε ιδιαιτερότητά του. Αλλά η ανοχή δεν έχει τίποτα να κάνει με την κοινωνία των σχέσεων. Επομένως δεν παράγει τίποτα το οποίο να συνιστά ποιότητα της ζωής. Παράγει μόνο μια εφιαλτική μοναξιά. Αυτά τα δύο, γλώσσα και ιστορική συνείδηση. Αν επιτρέπετε, επειδή υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, θα επανέλθουμε αν θέλετε. Το μικρόφωνο στον κύριο Τσίγκο. Θα επανάλθω, μην ανησυχείτε. Κύριε καθηγητά, συγχαρητήρια καταρχήν. Το να σας υποβάλει κάποιες ερωτήσεις είναι βάσανος, γιατί τα θέματα είναι πολύπλοκα. Όπως λέγαμε και προηγούμενα κάποια στιγμή που είχαμε τη συζήτηση, οι Ελβετοί είχαν αντιγράψει αυτοκίνητες κοινότητες μέσω του Καποδίστρια που είχε φτιάξει το σύστημα με έναν ελληνικό τρόπο διοίκησης. Η Ευρώπη ακούσει ότι είναι ο ελληνικός πολιτισμός, ο χριστιανισμός και το ρωμαϊκό δίκαιο. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει. Πάντως εδράζεται το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως, και επειδή είμαστε πάρα πολύ καλοί στην αντιγραφή, πιθανόν να κοιτάγαμε να περάσουμε ως lifestyle την ελληνικότητα. Νομίζω ότι θα είναι ο καλύτερος τρόπος για την εισάγουμε από το εξωτερικό, από την Εσπερία, και να διοθετήσουν, γιατί οπωσδήποτε η ελληνικότητα είναι ένας τρόπος ζωής και δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να περάσει, δεδομένου ότι, όπως είπατε, παντού σε όλες τις προθήκες των βιβλιοπωλείων υπάρχουν βιβλία του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και όλων των μεγάλων φιλοσόφων. Υπάρχει τρόπος να διεμβολήσουμε το σύστημα, με λίγα λόγια, με την ελληνικότητα, και από εκεί και πέρα εμείς είμαστε καλοί στην αντιγραφή, είναι σίγουρο. Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω αυτό που προσπάθησα στο τέλος να πω, ότι σε κάποιους τομείς θα μπορούσαμε πράγματι να αναπτύξουμε πρόταση, να οργανώσουμε πρόταση σήμερα. Και λέω σε παρένθεση ότι όταν μετέχεις σε έναν εταιρισμό εθνών ή κομίζεις μια δική σου πρόταση και μετέχεις επίσης οριστότε ή απλώς πυθικίζεις τους άλλους και οι άλλοι σε περιθωριοποιούν, σε έχουν της καπαζιάς, δεν σε έχουν για σοβαρή περίπτωση.
έχουμε ανάγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κομίζουμε πρόταση που να ενδιαφέρει και τους άλλους. Να κομίζουμε ιδιαιτερότητα. Και ο κάθε λαός προσπαθεί να το κάνει αυτό. Λοιπόν, το κακό είναι ότι αυτή την προσπάθεια την εντοπίζουμε αποκλειστικά σε τεχνικά επιτεύγματα ή σε οργανωτικά επιτεύγματα, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν τα γεννήσαμε, τους τρόπους αυτούς δεν τους γεννήσαμε εμείς. Επομένως, θα είμαστε πάντα δεύτεροι, πάντα καθυστερημένοι. Εάν όμως μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε, ας πούμε, με μια ριζική αλλαγή στην παιδεία μας, η οποία να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη γλώσσα ως λογική και στα μαθηματικά ως γλώσσα. Αυτό είναι το ξεχωριστό, νομίζω, στην ελληνική παράδοση. Τα μαθηματικά δεν ήταν ποτέ ένα χρηστικό εργαλείο. Ήταν μια γλώσσα λογικής. Μια γλώσσα για να πούμε μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την πούμε με νοήματα. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα στη γλώσσα, σκεφτείτε τι θα σήμαινε αν από το δημοτικό σχολείο αποκτούσαμε μια παίζοντας, γιατί η γλώσσα είναι παιχνίδι. Αποκτούσαμε μια επίγνωση κάποιων διαφορών, των διαφορών που κρίνουν τη ζωή. Ας πούμε, τι θα πει κοινωνία και τι θα πει societas. Societas θα πει εταιρισμόν επί κοινό συμφέροντι. Τι θα πει νόμος και τι θα πει lex. Τι θα πει λόγος και τι θα πει ratio. Αυτές οι διαφορές είναι διαφορές που οριοθετούν πολιτισμούς. Σήμερα, δυστυχώς, λέμε κοινωνία και εννοούμε societas. Όταν η πολιτική μας μιλάει για κοινωνία, αυτό και εννοούν. Έναν εταιρισμό με κοινό συμφέρον. Για κοινό συμφέρον. Όταν λένε αλήθεια, εννοούν veritas. Δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά. Σε αυτές τις διαφορές, νομίζω ότι μπορούμε να προσβλέψουμε για μια διάσωση της ετερότητας, η οποία να μην είναι απλώς διάσωση, να είναι ενεργητική πρόταση. Ναι, και στον κύριο Φαρμάκη. Σε το τελευταίο σημείο, έτσι. Από ό,τι είπατε, για να ανακτήσουμε εμείς την πολιτιστική υπεροχή, θα πρέπει μέσω της παιδείας και της γλώσσας να δημιουργήσουμε ένα νέο αξιακό σύστημα. Εκεί είπατε ότι μπορούμε επιμέρους να διακριθούμε σήμερα σαν ναι, λαός. Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη αξιακό σύστημα. Μια πρόταση νοήματος. Εντάξει. Το αξιακό σύστημα, λοιπόν, είναι πάλι ένας νάρθηκας. Σωστά. Δοθέντος. Ότι η παιδεία δεν είναι μόνο πολιτιστικό αγαθό. Βοηθάμε δηλαδή τους νέους. Εγώ είμαι διευθυντής εδώ σε ένα σχολείο του Ασπρόπυργου. Να λύσουν και το βιοποριστικό τους πρόβλημα. Και δεδομένου ότι σήμερα ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Που είναι ένα άλλο φαινόμενο, έτσι να το πω ακροθυγώς, η παγκοσμιοποίηση εμφανίστηκε σήμερα επειδή είχαμε την έκρηξη των νέων τεχνολογιών. Πληροφορική, τηλεπικοινωνίες κλπ. Δεν θα μπορούσε να έχουμε παγκοσμιοποίηση αν δεν είχαμε αυτή την τεχνολογική εξέλιξη. Δεδομένου ότι στο πολιτισμικό τομέα, όχι στο πολιτιστικό, δηλαδή αυτό που περιέχει και τις πολιτιστικές αξίες και τις τεχνολογικές, όπως και εσείς είπατε, υπολοιπόμαστε. Πώς μπορούμε να βρούμε τη θέση μας εμείς σήμερα στην παγκόσμια κοινωνία? Αν μπορείτε να το κάνετε έτσι να γίνει πιο κατανοητό. Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο να συνοψίσει κανείς αυτό το πρέπει σε μια συγκεκριμένη πρόταση. Θα πω παραδείγματα. Τουλάχιστον να είχαμε διαφορετική ιεράρχηση αναγκών. Ας πούμε σήμερα, τα τελευταία χρόνια, η Φιλανδία ή η Ιρλανδία ξόδεψαν το μεγαλύτερο μέρος, δεν θυμάμαι πρέπει να σας πω ποσοστά, αυτών των περίφημων πακέτων που δίνει για βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε παιδεία και έρευνα. Με αποτέλεσμα να έχουν η Ιρλανδία σήμερα ένα 17% αύξηση του εθνικού προϊόντος και η Φιλανδία, ξέρετε πόσο διαπρέπει, ναι. Αυτό βέβαια έχει πάλι την χρηστική λογική. Αλλά σε μια χώρα με διαφορετική προέλευση
με διαφορετική παράδοση, με διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες, θα μπορούσε αυτή η επένδυση στην παιδεία και στην έρευνα να δώσει και άλλα αποτελέσματα, όχι απλώς τεχνολογικές επιδόσεις. Να δώσει και άλλα αποτελέσματα σαν αυτά που προσπάθησα να περιγράψω προηγουμένως. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς τα πακέτα τα κάναμε επιδοτήσεις. Δηλαδή τα κάναμε μπουναμάδες για να κερδίσουμε ψήφους. Η τραγωδία της παρακμής μας είναι ότι τα πάντα έχουν υποταχθεί σε μια προτεραιότητα πρώτον της εξασφάλισης του εγώ μας και δεύτερο να πετύχουμε αυτή την εξασφάλιση ανεχόμενη μια ηγέτιδα τάξη, μια πολιτική τάξη η οποία σαφώς δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο παρά μόνο για την εξουσία, για την επανεκλογή. Είναι τόσο ομά τα πράγματα, σχεδόν χυδαία. Οπότε το να συζητάμε για διαφορετική μεταχείριση των πακέτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για διαφορετική αξιοποίηση ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του ελλαδικού κράτους. Πρωτοφανές φαινόμενο ότι έρευσαν σε αυτή τη χώρα πακτολοί στην κυριολεξία. Και τι γίνανε, ούτε καν ένας σωστός δρόμος. Γίνανε βίλες, γίνανε κότερα, γίνανε ό,τι άλλο θέλετε. Επομένως αυτό είναι που απελπίζει. Δείχνει έναν παλιμβαρβαρισμό, ένα πρωτογονισμό τόσο αμήλικτο, τόσο χυδαίο, που δεν ξέρει πια ο μέσος σκεπτόμενος Έλληνας πώς να αντισταθεί. Και αυτό και αυτός ο τίτλος που δώσαμε στο θέμα μας σήμερα. Μια προσωπική έβρεση. Δηλαδή όπως όταν όλα χάνονται και σκοτεινιάζουν, προσπαθείς να βρεις ένα νόημα ζωής στα παιδιά σου, σε έναν έρωτα, στην τέχνη, κάπου να βρεις ένα πλούτο ζωής. Να μπορούσε να λειτουργήσει για κάποιους ανθρώπους η ανακάλυψη της ελληνικότητας ως προσωπική έβρεση, για να αντισταθούμε σε αυτόν τον εκχυδαϊσμό που μας πνίγει στην κυριολεξία. Υπερβάλλω. Υπάρχει και άλλη ερώτηση. Μια κυρία έχει δύσκολο. Ναι, ένα λεπτάκι. Ναι, με τη λογική ότι είπατε ότι του έγκυρου και του άκυρου. Είπατε έγκυρο είναι αυτό που το θέλουν όλοι, ότι αυτό που το ζητάνε όλοι, το έγκυρο. Και άκυρο είναι το αντίθετο, φαντάζομαι. Άρα λοιπόν σήμερα έγκυρο τι είναι. Δηλαδή αυτό που ζητάτε είναι το ουτοπικό για τη στιγμή που οι άνθρωποι, γενικώς το πλήθος ζητάει αυτό που είπε ο διευθυντής προηγουμένως του σχολείου ή την παγκοσμιοποίηση, ξέρω εγώ. Τι είναι έγκυρο σήμερα, δηλαδή, τι είναι αυτό το έγκυρο, αυτό που ζητάνε όλοι. Κοιτάξτε, κάθε επιμέρους από αυτά τα θέματα που θίξαμε θέλουν πολύ σοβαρή δουλειά. Το να μεταφέρεις σήμερα την αρχαιοελληνική εκδοχή ότι αληθές είναι εκείνος το οποίο πάντες ομογνωμούσιν και έκαστος επιμαρτυρεί. Δηλαδή η γνώση επαληθεύεται μέσω της κοινωνίας των σχέσεων. Δεν ξέρω αν σας το έχω, αν το έχετε ξανακούσει το παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σαφές, του Δημόκριτου, ο οποίος λέει ότι αν σε αυτό εδώ το δοχείο είχα μέλι και σας έλεγα ότι αυτό που έχει μέσα στο δοχείο είναι ξινό, στριφνών, όλοι θα αντιδρούσατε. Διότι όλοι έχετε δοκιμάσει αυτό το που είναι μέσα στο δοχείο και ξέρετε ότι είναι γλυκό. Και θα μου λέγατε, δεν αληθεύεις, ψεύδεσαι. Γιατί? Όχι διότι υπάρχει κάποια αντικειμενική αρχή, αυθεντία που καθορίζει τι είναι γλυκό και τι είναι ξινό, αλλά επειδή η εμπειρία όλων με διαψεύδει. Εσύ έχεις ιδίαν φρόνηση. Σκέπτεσαι αλλιώτικα από μας. Εμείς λοιπόν, αλήθεια για μας είναι ότι το μέλι είναι γλυκό. Η εμπειρία επαληθεύει. Αυτή η απλή αρχή
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συναρπαστική επικαιρότητα έχει, και μην νομίζετε ότι πετάω τώρα έτσι ένα πυροτέχνημα. Το λέω προκλητικά για να το ψάξει κανείς. Τι εκπληκτική επικαιρότητα έχει στο πεδίο της σημερινής επιστημολογίας. Η αντίληψη ότι η γνώση επαληθεύεται ως σύμπτωση έννοιας και νοουμένου που υπήρχε σε όλο το δυτικό μας αίωνα, ευτυχώς κατέρευσε με την εμφάνιση της μοντέρνας φυσικής, την αρχή της σχετικότητας, η οποία βασίζεται στην διαπίστωση ότι η επαλήθευση της γνώσης είναι συνάρτηση της θέσης και της κίνησης του παρατηρητή, δηλαδή είναι συνάρτηση σχέσεων. Και η αρχή της απροσδιοριστίας, η οποία θα έλεγα ότι μας βοήθησε να προσδιοθούμε ότι και μέσα στη φύση τίποτα δεν είναι μηχανιστικό. Η φύση δεν είναι ένα σύνολο δεδομένων οντοτήτων. Είναι ένα σύνολο ενεργούμενων σχέσεων. Το να έρθει μια ελληνική πρόταση για να βγάλει από αυτά τα δεδομένα μια μεταφορά αυτών των αρχών στο κοινωνικό επίπεδο, για έναν που γνωρίζει την ελληνική παράδοση, θα ήταν αυτονόητο και εξαιρετικά δυναμικό και πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αλλά αυτά θέλουν δουλειά. Θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Η παράδοσή μας στην προτεραιότητα του χρησίμου έχει γίνει με τόσο άπλιστο τρόπο και με τόσο πρόχειρο τρόπο που βλέπετε ότι χάνουμε και το παιχνίδι της χρησιμότητας. Δέστε πώς έχει καταντήσει η παιδεία μας. Ουσιαστικά έχει ακυρωθεί η βαθμίδα του λυκείου. Και μιλάμε για δωρεάν παιδεία, αλλά αν το παιδί δεν πάει στο φροντιστήριο να πάρει γνώσεις μιας χρήσεως, δηλαδή μόνο για να μπει στο πανεπιστήμιο, από εκεί και πέρα δεν έχει μάθει τρόπο σκέψης, τρόπο να λειτουργεί η λογική του. Έχει μάθει επιμέρους μεθόδους για να απαντάει σε πράγματα τα οποία θα του ζητηθούν για να κατορθώσει να μπει στο πανεπιστήμιο. Και επομένως όλο το σύστημα μοιάζει να έχει αποτύχει παταγωδώς. Εκεί θέλει επίσης δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το πώς θα καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία. Σήμερα λέμε από όλα τα κόμματα. Εγώ θα έλεγα από το κοινωνικό σώμα. Μια συμφωνία. Τι γνώση θέλουμε να αποκτούν τα παιδιά μας. Θέλουμε μια γνώση κριτικής σκέψης. Μια γνώση η οποία προχωράει ερευνητικά. Ή θέλουμε μια αποθήκευση πληροφοριών. Από τότε που άρχισαν να γίνονται εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προσθέτει και κάποιο ποσό πληροφοριών στη διδακτέα ύλη. Οι επιστήμες προχωρούν, κομίζουν καινούργια στοιχεία να τα βάλουμε, να τα μάθει το παιδί. Έτσι σήμερα έχουμε δημιουργήσει μια διδακτέα ύλη με υδροπικία, θα έλεγα, υδροκέφαλη, τεράστια. Και η αφομοίωση αυτών των πραγμάτων, σήμερα το να βρει το παιδί την πληροφορία, είναι το πιο εύκολο δυνατό. Πατάει ένα κουμπί και την έχει μπροστά του. Όλο το πρόβλημα έγκυται πώς θα προσλάβει και πώς θα αξιοποιήσει την πληροφορία. Η ανάπτυξη κριτικών δυνατοτήτων. Τα είπα αυτά τα παραδείγματα για να σας τονίσω ότι δεν μπορούμε εύκολα να φτάσουμε σε άρθρωση σημερινής πρότασης. Μπορούμε όμως να φτάσουμε, αρκεί κάποιοι να δουλέψουν πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ υπεύθυνα. Υπάρχει, νομίζω πως ολοκληρώσαμε, κυρία Κουφά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιάνναρα, για την απόψινή σας διάλεξη και να καλέσουμε τον Δήμαρχο Ασπροπύργου να σας επιδώσει το σύμβολο, το αναμνηστικό σύμβολο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Να καλέσουμε τον Αντιπρόεδρο, κύριο Κώστα Τσίγκο, να σας δώσει την πράξη ευχαριστίας εκ μέρους του Πνευματικού Κέντρου.
και τον επίτιμο πρόεδρο του Πνευματικού μας Κέντρου, τον κύριο Καλλιέρη, για να σας δώσω τα δύο βιβλία του. Ένα λεπτό. Να σας υπενθυμίσουμε την επόμενη διάλεξή μας, η οποία θα είναι στις 22 Φεβρουαρίου με τον κύριο Κώστα Καραΐσκο, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Ο ρόλος του τουρκικού προξενείου, Κομωτινής και η αναγκαιότητα για την απομάκρυνσή του». Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.